Ως αγώνας είναι μια ευγενική προσφορά από το πρατήριο υγρό καυσίμων ΕΚΟ που βρίσκεται στο 23ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μηχανιώνας με υπεύθυνο καταστήματος Μινά Βελαλή. Πρατήριο υγρό καυσίμων ΕΚΟ προσφέρει το σημερινό αγώνα ανάμεσα στις δύο ομάδες. Σας εδώ από το γήπεδο της Μηχανιώνας, πρώτο παιχνίδι για το 2022 για τη ΓΑΜΑ Εθνική. Εδώ που ο Ποσειδών Μηχανιώνας θα αντιμετωπίσει την ΑΕΠ οντίον Κοζάνης. Δύο ομάδες βρίσκονται στον αγωνιστικό χώρο. Παρουσία σε αυτή την προσπάθεια από τα πλάγια. Τώρα επικίνδυνα η μπαλιά μέσα στην περιοχή και τελικά η μπάλα είναι σε out από το γύρισμα που έγινε. Βρήκε εκεί την 71. Πρατήριο υγρό καυσίμου προηγουμένως μια μπροστινή παλιά τώρα η οποία έγινε επικίνδυνα εκεί για την ομάδα της Μηχανιώνας στο πλασέ και η μπάλα είναι στα δίχτυα. Ο Ιγνατίδης είναι αυτός ο οποίος ανοίγει το σκορ και προηγείται με 1-0 όπως ειδώνε Μηχανιώνας από τη μακρινή παλιά του Παϊραζίδη. Ο Ιγνατίδης εκεί κατάφερε να κερδίσει την μπάλα. Πλάσαρε εύστοχα τον Παστορνίκη. Ποσειδό Μηχανιώνας αέποντιον Κοζάνης. 1-0. Της Μηχανιώνας. Ο σημερινός αγώνας θα σας πούμε ότι είναι μια ευγενική προσφορά από την εμπορία πετρελαιοειδών Βελάλης ΙΚΕ, πρατήριο υγρό καυσίμων, θέρμασης και ναυτιλίας που βρίσκεται στο 23ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μηχανιώνας με τηλέφωνο 2392-0-317-71. Πρατήριο υγρό καυσίμων, θέρμασης και ναυτιλίας Βελάλης ΙΚΕ προσφέρει τον σημερινό αγώνα. Προσπάθεια τώρα από τον Τζελέπη. Τζελέπης κάνει το σουτ και η μπάλα είναι στα δίχτυα. Έχουμε τον γκολ. Ισοφάριση για την ΑΕΠ οντίον Κοζάνης. Αδράμενια εκεί στην άμυνα του Ποσειδών Μηχανιώνας. Ο Τζελέπης είναι αυτός ο οποίος έκανε το σουτ. Πέρασε η μπάλα εκεί. Κατέληξε στην αριστερή γωνία του συλλέκτη. Ποσειδών Μηχανιώνας ΑΕΠ οντίον Κοζάνης. 1-1. Σέντρα επικίνδυνα. Παστορνίκη έρχεται να διώξει. Δεν απομακρύνεται η μπάλα. Ξανθόπουλος στο έδαφος. Έδειξε να συνεχιστεί ο Σιδηρόπουλος τώρα. Συνέχεια στρέφερει τώρα το στρώσιμο για τον Κωστίκο. Η μπάλα πάει δεξιά εκεί. Το γύρισμα το οποίο έγινε διώχνει ο Παπαγεωργίου. Ένα σούτε απευθείας εκεί. Ελέγχει όμως ο συλλέκτης. Κατσαβάκης τώρα. Εκτέλεσε αυτό το κόρνερ. Μέσα στην περιοχή θα περάσει μπάλα εκεί. Επικίνδυνα τώρα η ομάδα της Κοζάνης. Ένα σούτ και τελικά έχουμε το κόρνερ. Το σούτ από τον Κοταρίδη βρήκε στους αμυντικούς επάνω και κατέληξε σε κόρνερ. Του λύσει λίγα μέτρα φορά. Εκτέλεσε ψιλοκρεμαστά εκεί η κεφαλιά και η μπάλα είναι σε out. Από την κεφαλιά του Κουτσικοβαγγέλη μπάλα έφυγε σε out. Αυτή τη στιγμή έχουμε την έναρξη του δευτέρου μηχρόνου εδώ στην Μηχανιώνα. Ποσειδό Μηχανιώνας ΑΕΠ οντίον Κοζάνης. Εμείς να πούμε το πρώτο μηχρόνο βρήκε τις δύο ομάδες στο ισόπαλο 1-1. Ένα δεύτερο. Ο σημερινός αγώνας είναι μια ευγενική προσφορά από το πρατήριο υγρό καυσίμων ΕΚΟ που βρίσκεται στο 23ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μηχανιώνας με υπεύθυνο καταστήματος Μινά Βελαλή. Πρατήριο υγρό καυσίμων ΕΚΟ προσφέρει το σημερινό αγώνα ανάμεσα στις δύο ομάδες. Τον Ξανθόπουλο, Ξανθόπουλος βγάζει αυτή τη σέντρα, μια περίεργη τροχιά της μπάλας, η απομάκρυση και τον γκολ. Και τον γκολ το 2-1 για τον Ποσειδών Μηχανιώνας. Ο Ιγνατίδης είναι αυτός που ο οποίος έσπρωξε την μπάλα στο βάθος της εστίας. Το λάθος εκεί από τον Παστορνίκη στο γύρισμα του Ξανθόπουλου. Η ομάδα της Μηχανιώνας είναι αυτή η οποία παίρνει ξανά προβάδισμα στο σκορ με την έναρξη σχεδόν του δευτέρου ημιχρόνου και προηγείται με 2-1 της ΑΕΠ οντίον Κοζάνης. Από τα πλάγια σε αυτή την προσπάθεια ΣΕΑ κάνει και το σούτ, πέφτει στη γωνία του ο συλλέκτης και παραχωρεί το κόρνερ. Γνατίδης πιο πίσω, ένα σούτ το οποίο έγινε και έχουμε το πιάσιμο της μπάλας τώρα.
από την τερματοφύλακα. Ας πούμε μια ευγενική προσφορά από την εμπορία πετρελαιοειδών Βελαλής ΙΚΕ, πρατήριο υγρών καυσίμων, θέρμασης και ναυτιλίας, που βρίσκεται στο 23ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μηχανιώνας, και τηλέφωνο 2392-031-771. Πρατήριο υγρό καυσίμων θέρμασης και ναυτιλίας Βελαλής προσφέρει τον σημερινό αγώνα. Ξανθόπουλος λίγα μέτρα φορά, εκτέλεσε μες στην περιοχή, τώρα περνάει η μπάλα εκεί, δεν βρίσκεται κανείς συμπαίκτης του, αυτή φεύγει σε out. Κατσαβάκης κάνει το shoot, συλλέκτης σε corner. Σταντουλή, μια κόντρα και τώρα η μπάλα στρώνεται εκεί μπροστά, επικίνδυνα για την ομάδα του Ποσειδό Μηχανιώνας. Το πέσιμο του Ιγνατίδη έδειξε να συνεχιστεί ο Σιδηρόπουλος. Προσθενή παλιά τώρα η οποία βγήκε είναι για τον Ξανθόπουλο, θα μπει μες στην περιοχή, αυτός επικίνδυνα εκεί κάνει το σούτ και έχουμε το κόρνερ, το οποίο έρχεται να παραχωρήσει ο Παστορνίκη. Η ομάδα της Κουζάνης τώρα έξω από την περιοχή, Βοριαζίδη στο δυνατό σούτ και η μπάλα είναι σε κόρνερ. Ενώ ένα σούτ τώρα θα περάσει η μπάλα, θα καταλήξει στην αγκαλιά του συλλέκτη. Ο σημερινός αγώνας είναι μια ευγενική προσφορά από το πρατήριο υγρό καυσίμων ΕΚΟ, που βρίσκεται στο 23ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μηχανιώνας, με υπεύθυνο καταστήματος Μινά Βελαλή. Πρατήριο υγρό καυσίμων ΕΚΟ προσφέρει το σημερινό αγώνα ανάμεσα στις δύο ομάδες.